Καλησπέρα και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι με μια ακόμα νέα συσκευή αυτή τη φορά με το P Smart Pro της Huawei ένα τηλέφωνο που ξεκινάει τις επόμενε μέρες να πωλείται επίσημα στην ελληνική αγορά η εταιρεία μας παραχώρησε τη συσκευή σφραγισμένη στη συσκευασία της ως συνήθω και στο συγκεκριμένο βίντεο θα το βγάλουμε μαζί από το κούτι του θα το δούμε για πρώτη φορά και στη συνέχεια φυσικά θα το χρησιμοποιήσουμε για μερικές ημέρες το P-Smart Pro έρχεται στην ελληνική αγορά με μια μεγάλη οθόνη 6,59 inch. Το Kirin 710F επεξεργαστή τη εταιρεία στο εσωτερικό του. 4.000 mAh μπαταρία και τρει κάμερε στο πίσω μέρο του. Εκ των οποίων η βασική είναι στα 48 MP. Πάμε λοιπόν με το συνηθισμένο μα πλέον μαχαίρι να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε τη συσκευή από κοντά για πρώτη φορά. Λοιπόν, κόβουμε την ταινία ασφαλεία που έχει η συσκευασία του P-Smart Pro. Ανοίγουμε το κουτί. Λοιπόν, Έχουμε την ίδια τη συσκευή προφανώ, την αφήνουμε στην άκρη προ το παρόν ω συνήθω, και να δούμε τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Λοιπόν, έχουμε θήκη, ωραία. Έχουμε λοιπόν θήκη στη συσκευασία του τηλεφώνου. Μια διάφανη θήκη σιλικόνη. Η συσκευή που έχουμε είναι σε ένα πολύ ενδιαφέρον χρώμα. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, και τι άλλο. Αυτό μόνο. Η συσκευή βέβαια που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι τελικό δείγμα, δεν είναι η συσκευασία που θα κυκλοφορήσει στα καταστήματα. Είναι τα τηλέφωνα που παραχωρεί η εταιρεία για τη δοκιμή τους. Λοιπόν, έχουμε το φορτιστή και ένα καλώδιο με USB. Για να δούμε. Λοιπόν, USB Type-C λοιπόν, στο κάτω μέρος του P Smart Pro. Το τηλέφωνο μοιάζει σε πολλά πράγματα με το Honor 9H τη Honor αντίστοιχα. Έχει κάποιε διαφορέ σε σχέση με αυτό και θα τι δούμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τώρα και το ίδιο το P Smart Pro. Η συσκευή που έχουμε στα χέρια μα είναι σε ένα πολύ όμορφο χρώμα. Breathing Crystal ονομάζεται το... η συγκεκριμένη απόχρωση. Θυμίζει, προσπαθεί στο βαθμό που μπορεί να μοιάζει με το κορυφαίο P30 Pro εταιρεία. Λίγο διαφορετική απόχρωση, η ίδια όμω λογική. Μεγάλη συσκευή, εντυπωσιακά μεγάλη οθόνη στο, στην προστινή πλευρά τη, 6,59 inches όπω είπαμε. Γυαλί, Gorilla γκλά στο πίσω μέρο του. Οι τρει κάμερε στην πάνω αριστερή γωνία δεν υπάρχει αισθητήρα αποτυπωμάτων όμω. Και αυτό γιατί το P-Smart Pro είναι ένα από τα λίγα τηλέφωνα τη Huawei που έχει τον αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο πλήκτρο ενεργοποίηση στο δεξί μέρο του. Που σημαίνει ότι για να το ανοίξουμε, μάλλον για να το ξεκλειδώσουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά κύριο λόγο τον αντίχειρά μα ή το δίκτυ του αριστερού χεριού όταν θέλουμε να, αν το χρησιμοποιεί κάποιο με το αριστερό του χέρι. Λοιπόν, τώρα στο πάνω μέρο έχουμε την υποδοχή για την κάρτα SIM και την μπροστινή κάμερα η οποία βγαίνει μηχανικά από το εσωτερικό τη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία έχει πετύχει και το πολύ μικρό πλαίσιο γύρω από την οθόνη του P Smart Pro. Στο κάτω μέρο έχουμε USB Type-C, είπαμε για φόρτιση και επικοινωνία με υπολογιστή, το ένα ηχείο τη συσκευή και τη θύρα για τα ακουστικά που, πολύ καλό, που, είναι πολύ καλό, που υπάρχει ακόμα στη συσκευή. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τον οδηγό εκκίνησης και να επανέλθουμε και πάλι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τον οδηγό εκκίνησης, έχουμε έρθει στην οθόνη αναμονής του P-Smart Pro, να δούμε λίγο καλύτερα τώρα που είναι ανοιχτή και η οθόνη αυτό που λέγαμε, μικρό πλαίσιο γύρω της και στο κάτω μέρος, αλλά ειδικά στο πάνω μέρος δεν υπάρχει κανένα είδους εγκοπή από τη στιγμή που για να χρησιμοποιήσουμε την προστινή κάμερα θα μπούμε στην εφαρμογή της κάμερας φυσικά και στη συνέχεια ε, περιμένουμε. Okay. Λοιπόν, και για να βγάλουμε φωτογραφία με την προστινή κάμερα, πιέζουμε το πλήκτρο, αλλάζουμε σε αυτή και το P Smart Pro βγάζει την προστινή του κάμερα από το εσωτερικό του. Και επιστρέφει φυσικά πίσω στη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιούμε. Πολύ ενδιαφέρον. Κλείνουμε την κάμερα. Ναι, δεν ακούγεται και ιδιαίτερα ο μηχανισμό όταν ανοίγει και κλείνει η κάμερα και αυτό πολύ θετικό. Λοιπόν, 6,59 inches είπαμε η διαγώνιος της οθόνης, 2440 x 1080 pixels η ανάλυση της και στο εσωτερικό της συσκευής έχουμε τον Kirin 710F, επεξεργαστής κατασκευασμένος από την ίδια τη Huawei, 8 πυρήνες επεξεργασίας, 4α53 και 4 σημαντικά πιο ισχυρή α73 Πυρήνε επεξεργασία τη ARM και η έκδοση που έχουμε στα χέρια μα έχει 128 GB αποθηκευτικού χώρου και 6 GB που είναι υπεραρκετά για οποιαδήποτε συσκευή. Σε αυτή την κατηγορία τιμή. Να δούμε λίγο τώρα πώς δουλεύει και στην πράξη ο αισθητήρα αποτυπωμάτων στο πλάι νούμερο του P-Smart Pro. Έχουμε ήδη. Ε, καταχωρήσει ένα μας δάχτυλο. Όταν το ακουμπήσουμε απλά μπορούμε να ξεκλειδώσουμε τη συσκευή. Με το που ακουμπάμε το δάχτυλο μας πάνω ξεκλειδώνει. Ταυτόχρονα το κάνει το ίδιο γρήγορα και αν πιέσουμε το πλήκτρο για να ανάψει και όλα η οθόνη. Βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Απλά ακουμπάμε και το τηλέφωνο ξεκλειδώνει. Πολύ γρήγορο λοιπόν σε ε, ταχύτητα και πολύ αξιόπιστο στο να διαβάζει με την πρώτη φορά το αποτύπωμά μα ο αισθητήρα στο πλαϊνό μέρο του P-Smart Pro. Η εταιρεία καλώ έκανε και επέλεξε να Χρησιμοποίηση έναν αισθητήρα αυτού του είδου, είτε σε αυτό το σημείο είτε στο πίσω μέρο του τηλεφώνου, αφού κατά κανόνα όλε οι συσκευέ στη συγκεκριμένη κατηγορία που έχουν αισθητήρα αποτυπωμάτων ενσωματωμένων στην οθόνη, για λόγου κόστου χρησιμοποιούν αισθητήρε που είναι σημαντικά πιο αργοί στο να διαβάζουν το δακτυλικό μα αποτύπωμα. Να πούμε φυσικά ότι το P Smart Pro έρχεται στην ελληνική αγορά τρέχοντας Android 9 Pie, δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα σε Android 10 και το αντίστοιχα νεότερο EMUI 10 της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά φυσικά η συσκευή έρχεται με όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Google Pro μπορούμε κανονικά να έχουμε πρόσβαση σε, ε, στο YouTube. Ε, προφανώς στο Gmail μας με την αντίστοιχη εφαρμογή, στο Google Drive και φυσικά στο Play Store για να καταβάσουμε καινούριε εφαρμογές. Είναι δεδομένο ότι η εταιρεία εισάγει στη χώρα μας μόνο τηλέφωνα που έρχονται με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές της Google προεγκατεστημένα και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο από τη στιγμή που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή. Θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση για πάντα σύμφωνα με τον τρόπο που λειτουργεί η συνεργασία της Huawei με την Google και προϊόντα που ήδη υπάρχουν. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα τώρα και τις τρεις κάμερες στο πίσω μέρος του P-Smart Pro. Είπαμε η βασική από αυτές είναι στα 48MP, έχει ένα φακό μπροστά της με διάφραγμα F στο 1.8, ένα αρκετά μεγάλο σε μέγεθος αισθητήρα, δεν υπάρχει φυσικά optical limit stabilization αφού σε αυτή την κατηγορία τιμής συνεχίζει και είναι ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Έχουμε δίπλα μια δεύτερη κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό, πολύ μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, περίπου 118 μοίρες στη συγκεκριμένη περίπτωση, μικρότερη ανάλυση στα 8MP που είναι άλλωστε το συνηθισμένο σε αυτά τα χρήματα, ένα διαφραγμά με f-stop 2,4 στο φακό που όπως στις περισσότερες περιπτώσεις κάνει λίγο διαφορετικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και μια τρίτη κάμερα η οποία δεν λειτουργεί αυτόνομα και εδώ υπάρχει μόνο για να υπολογίζει την απόσταση σε φωτογραφίες με θολό φόντο όταν τη χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με τη βασική κάμερα του P-Smart Pro. Λοιπόν, αυτέ είναι οι τρει κάμερε στο πίσω μέρο του τηλεφώνου. Η μπροστινή κάμερα που βγαίνει από το εσωτερικό του έχει ανάλυση 16 MP. Να δούμε λίγο στην πράξη πώς βγάζει φωτογραφίες στη συσκευή, να κλείσουμε βέβαια την μπροστινή κάμερα, δεν μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή και να δούμε πώς μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία, να φέρουμε το P30 Pro για δείγμα στη φωτογραφία μας. Λοιπόν, βγάζουμε μια φωτογραφία, αποθηκεύεται αμέσως είναι ιδιαίτερα θετικό αυτό. Και όπω πάντα, όπω μα έχει συνηθίσει άλλωστε η εταιρεία, οι φωτογραφίε έχουν και πολύ καλά χρώματα και πολύ καλά επίπεδα λεπτομέρεια από τη στιγμή φυσικά που χρησιμοποιείται μια κάμερα των 48 MP, η οποία όπω και σε κάθε άλλη συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί κατά βάση με την τεχνική του Pixel Binding. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα να βγάλουμε φωτογραφία και στην πλήρη ανάλυση των 48 MP και μπορούμε φυσικά να αλλάξουμε και στην κάμερα με τον υπερευρυγόνιο φακό, η οποία όπω είπαμε έχει διαφορετικό διάφραγμα με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες να είναι λίγο πιο σκοτεινές. Βλέπουμε όμως ότι και πάλι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα με τη λεπτομέρεια και την ποιότητά τους. Αυτά και για τις κάμερες στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Αυτό είναι λοιπόν το P-Smart Pro της Huawei, ένα πολύ ενδιαφέρον τηλέφωνο στη μεσαία κατηγορία. Να πούμε μάλιστα ότι η συσκευή που έχουμε στα χέρια μας έρχεται και με προεγκατεστημένη μια μικρή προστασία οθόνης, ένα μικρό τζάμι, ένα πολύ λεπτό τζάμι μπροστά από την οθόνη του, ώστε να προστατεύεται από χτυπήματα και γρατζουνιές. Πολύ όμορφο το χρώμα, το Breathing Crystal θυμίζει το κορυφαίο P30 Pro της εταιρείας. Λογικές διαστάσεις με δεδομένο το μέγεθος της οθόνης του P-Smart Pro και πολύ μικρό πλαίσιο γύρω από αυτή, πάντα έξυπνη και καλοδεχούμενη η μηχανική κάμερα που βγαίνει από το εσωτερικό του τηλεφώνου, είναι και αρκετά εντυπωσιακή όταν δουλεύει και όπως είπαμε ένας πολύ καλός αισθητήρα αποτυπώματων στο πλαϊνό μέρος του τηλεφώνου για να το ξεκλειδώνουμε και είναι ενσωματωμένο στο power button. Λοιπόν, αυτό είναι το τηλέφωνο. Φυσικά θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό τι επόμενε μέρε. Θα βγάλουμε αρκετέ φωτογραφίε με την καμερά του για το αντίστοιχο βίντεο και θα επανέλθουμε και πάλι με το αναλυτικό review του στη συνέχεια. Καλή συνέχεια από εμά και θα τα πούμε και πάλι πολύ σύντομα.